Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder Clock και είμαι η Πινελόπη. Συνεχίζοντας τα Halloween Edition βίντεο, σήμερα θα δούμε την υπόθεση του Ronald Clark O'Brien, ο οποίος θα δώσει σάρκα και οστά στον θρύλο του Candyman. Ο συγκεκριμένος θρύλος μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλητηρίαζε τα γλυκά του Halloween ή έβαζε ξηράφια μέσα σε σοκολατένια ή καραμελωμένα μήλα, ώστε να μπορεί να τα δίνει στα παιδιά κατά τη διάρκεια του trick-or-treating. Ο Ρόναλντ θα σκοτώσει τον 8χρονο γιο του, Τίμωθη, ώστε να μπορέσει να εισπράξει τα λεφτά από την ασφάλεια ζωής. Η τετραμελής οικογένεια ζούσε στο Deer Park του Τέξας. Έτσι, την ημέρα της 31ης Οκτωβρίου του 1974, ο Ρόναλντ θα πάρει τα δύο του παιδιά, τον Τίμωθη και την Ελίζαμπεθ, και μαζί με έναν γείτονά τους, ο οποίος είχε και αυτός δύο παιδιά, θα πάνε όλοι μαζί για trick-or-treating στην περιοχή Πασαντίνα του Τέξας. Εκεί, καθώς περνάνε πόρτα-πόρτα, όπως ορίζει η παράδοση, για να πάρουν τα παιδιά γλυκά, θα φτάσουν και σε ένα σπίτι το οποίο δεν θα ανοίξει την πόρτα. Τα παιδιά ήταν αρκετά ανυπόμονα, δεν θέλαν να περιμένουν, οπότε συνέχισαν παρακάτω. Ο Ρόναλντ όμως είπε ότι θα μείνει πίσω, μήπως ο ιδιοκτήτης ανοίξει. Έτσι, μετά από λίγο θα τους προλάβει, έχοντας μαζί του 5 pixie sticks, τα οποία είπε πως του τα έδωσε ο κάτοικος του σπιτιού όταν εκείνοι φύγανε. Στο τέλος της βόλτας, ο Ρόναλντ θα δώσει 2 candy sticks στα παιδιά του γείτονα, 2 στα δικά του παιδιά και το 5ο σε ένα αγόρι που συνάντησε τυχαία και το ήξερε από την χοροδία της εκκλησίας που ήταν και ο ίδιος μέλος. Επιστρέφοντας σπίτι, λίγο πριν πάει για ύπνο, ο Τίμωθη θα ζητήσει να φάει κάποια από τα γλυκά που μάζεψε. Ο Ρόναλντ δήλωσε ότι το μικρό αγόρι διάλεξε το pixie stick. Όμως δεν μπορούσε να το ανοίξει μόνο του, γιατί η ζάχαρη είχε κολλήσει με το περιτύλιγμα. Ανοίγοντάς το, ο πατέρας του, με την πρώτη δαγκονιά του Τίμωθη, θα το βρει αρκετά πικρό για τα δεδομένα του γλυκού και θα το αφήσει στην άκρη. Όμως, λίγο μετά, ο Τίμωθη θα έχει αρκετά έντονο πόνο στο στομάχι, ο οποίος θα κλιμακωθεί σε πάρα πολλούς εμετούς. Η οικογένεια, αρκετά αγχωμένη, θα καλέσει ένα ασθενοφόρο. Δυστυχώς, όμως, ο Τίμωθη θα πεθάνει μέσα στο ασθενοφόρο πριν καν φτάσει στο νοσοκομείο, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα από την στιγμή που κατανάλωσε το γλυκό. Η είδηση του θανάτου του Τίμωθη σκόρπισε πανικό σε όλη την περιοχή, με πανικόβλητους γονείς να μαζεύουν όλα τα γλυκά που είχαν συλλέξει τα παιδιά τους και να τα παραδίδουν είτε στην αστυνομία είτε στο χημείο. Όταν ολοκληρώθηκε η νεκροψία του Τίμωθη, επιβεβαιώθηκε πως ο θάνατός του ήταν λόγω κατανάλωσης δηλητηριασμένου γλυκού, του pixie stick συγκεκριμένα, με κυανιούχο κάλιο. Τα υπόλοιπα 4 κομμάτια, 4 βασικά candy sticks, είχαν δοθεί ήδη στην αστυνομία. Ιστερική όμως, η οικογένεια του παιδιού από την εκκλησία δεν μπορούσε να βρει το γλυκό. Ευτυχώς όμως, πάρα πολύ αργά το βράδυ, το βρήκε να το κρατάει ο γιος, ο οποίος είχε αποκοιμηθεί, γιατί ούτε εκείνος μπορούσε να ανοίξει τη συσκευασία που είχε κολλήσει με τη ζάχαρη. Όταν θα εξεταστούν και τα 5 sticks, θα βρεθούν όλα θετικά σε θανατηφόρα ποσότητα κυανιούχου καλίου. Συγκεκριμένα, το γλυκό του Τίμωθη είχε τέτοια ποσότητα πάνω του, η οποία μπορούσε να σκοτώσει 2 ενήλικες, ενώ τα υπόλοιπα 4 μέχρι και 3. Με την έναρξη των ερευνών για τον φόνο, η αστυνομία ξεκίνησε να είναι καχύποπτη προς τον Ρόναλντ, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν μπορεί να θυμηθεί από ποιο σπίτι πήρε τα 5 sticks. Αυτό όμως ήταν αρκετά περίεργο, γιατί λόγω της βροχής είχαν πάει μόνο σε 2 δρόμους με τα παιδιά.
Έτσι η αστυνομία τον πήρε μαζί και κάνανε 3 φορές τους δρόμους που είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα. Εν τέλει, ο Ρόναλντ θυμήθηκε το σπίτι, στο οποίο είπε πως τα φώτα δεν άνοιξαν ποτέ ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Από την πόρτα εμφανίστηκε μόνο ένα χέρι το οποίο έδωσε τα 5 sticks και το οποίο ήταν αρκετά τριχωτό. Ήταν η μόνη πληροφορία που μπορεί να δώσει γιατί δεν είδε ποτέ πρόσωπο. Η αστυνομία όντως βρήκε τον κάτοχο εκείνου του σπιτιού, ο οποίος ήταν ο Κόρτνεϊ Μάλβιν. Βέβαια, ο ίδιος είχε ένα αρκετά ισχυρό άλοθη γιατί δούλευε στο αεροδρόμιο μέχρι τις 11 τη νύχτα και μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν αυτό πάνω από 200 άτομα. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, η αστυνομία κοιτάει όλο και πιο έντονα τον Ρόναλντ σαν ύποπτο. Στην πορεία θα μάθουν ότι ο ίδιος έχει χρέη άνω των 100.000 δολαρίων, όπως και το σπίτι και το αυτοκίνητό του είναι στη διαδικασία κατάσχεσης. Ο ίδιος επίσης τα τελευταία 10 χρόνια δεν μπορούσε να διατηρήσει μία δουλειά για πάρα πολύ καιρό. Είχε αλλάξει πάνω από 21 και ένα μήνα πριν το φόνο, η εταιρεία οπτικών για την οποία εργαζότανε ήθελε να τον απολύσει με την υποψία της κλοπής. Επίσης, ένα χρόνο πριν το θάνατο, ο ίδιος είχε κάνει ασφάλεια ζωής και στα 2 του παιδιά. Ένα μήνα πριν το φόνο, είχε κάνει ακόμα 2 ασφάλειες ζωής, παρά τις ενστάσεις της εταιρείας. Και λίγες μέρες πριν τον θάνατο του Τίμωθη, ο Ρόναλντ είχε κάνει ακόμα 2 ασφάλειες. Οπότε, αν ο Ρόναλντ μπορούσε να εισπράξει όλα αυτά τα χρήματα, θα ήταν ποσό πάνω των 60.000 δολαρίων. Η σύζυγός του Νταϊέν δεν είχε ιδέα για όλες αυτές τις ασφάλειες ζωής στα παιδιά τους. Έμαθε για τον Τίμωθη την ημέρα μετά τον θάνατο, όπου άκουσε τον Ρόναλντ στο τηλέφωνο να ζητάει να ξεκινήσει η διαδικασία ίσπραξης των χρημάτων. Τέλος, η αστυνομία θα μάθει πως λίγο καιρό πριν ο ίδιος είχε επισκεφθεί ένα φαρμακείο ώστε να προμηθευτεί κυανιούχο κάλιο. Όμως δεν προχώρησε στην αγορά γιατί η νόμιμη ποσότητα που μπορεί να αγοράσει ένας πολίτης είναι μόλις 2 γραμμάρια. Με όλες αυτές τις πληροφορίες, η αστυνομία ξεκινάει να συνθέτει την εικόνα του φόνου. Υπέθεσε πως ο Ρόναλντ ήθελε να σκοτώσει και τα 2 του παιδιά ή τουλάχιστον το ένα για να εισπράξει τα χρήματα από τις ασφάλειες ζωής και έδωσε τα υπόλοιπα 3 sticks στα υπόλοιπα παιδιά ώστε να καλύψει τα ίχνη του. Θα προχωρήσουν στην σύλληψή του στις 5 Νοεμβρίου του 1974. Η δίκη του θα ξεκινήσει 5 Μαΐου του 1975 και ο Ρόναλντ θα έρθει αντιμέτωπος με 4 κατηγορίες. Μία για την ανθρωποκτονία σε πρώτο βαθμό του γιού του και άλλες 4 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αρκετοί φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του Ρόναλντ θα καταθέσουν στο δικαστήριο λέγοντας για την ξαφνική αιμονή που είχε με το κυανιούχο κάλιο. Ρωτούσε αρκετούς που μπορεί να το προμηθευθεί και σε ποια ποσότητα είναι θανατηφόρο. Επίσης, θα καταθέσουν οι κουνιάδοι του, οι οποίοι την ημέρα της κηδείας του Τίμωθη θυμούνται τον ίδιο να λέει τι ταξίδι θα μπορούσε να πάει με τα λεφτά της ασφάλειας ζωής, πράγμα που ήταν πάρα πολύ παράξενο όταν βρίσκεσαι στην κηδεία του παιδιού σου. Οι δικηγόροι του βέβαια έφεραν ως αντίλογο το όντως η αστυνομία να κοιτάξει για νέους υπόπτους με βάση τον θρύλο του Κάντιμαν και να μην εστιαστούν στο Ρόναλντ. Όμως αυτό ήταν κάτι που δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σχεδόν ένα μήνα που θα κρατήσει η δίκη στις 3 Ιουνίου, οι ένορκοι θα χρειαστούν μόλις 45 λεπτά για να τον βρουν ένοχο και να τον καταδικάσουν σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα.
Ο ίδιος ποτέ δεν παραδέχθηκε την ενοχή του, έλεγε πως ήταν αθώος. Όμως, μετά το τέλος της λήξης, η γυναίκα του θα κάνει αίτηση διαζυγίου και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα ξαναπαντρευτεί και ο νέος της σύζυγος θα υιοθετήσει και την κόρη του Ελίζαμπεθ. Μετά το τέλος της δίκης θα μεταφερθεί στις φυλακές Έλις του Χάντσβιλ στο Τέξας. Εκεί όμως είναι μισητός και ανεπιθύμητος από όλους τους κρατούμενους λόγω της πράξης του. Οι ίδιοι είχαν ζητήσει όταν γίνει η εκτέλεσή του να μπορούν να παρευρίσκονται ώστε να δείξουν το μίσος τους προς αυτόν. Η πρώτη ημερομηνία εκτέλεσης ορίστηκε για τις 8 Αυγούστου του 1980. Όμως, οι δικηγόροι του κατάφεραν να πάρουν παράταση για αυτή την ημερομηνία. Η δεύτερη εκτέλεσή του ορίστηκε για τις 25 Μαΐου του 1982, όμως και πάλι οι δικηγόροι κατάφεραν να την ακυρώσουν και να κερδίσουν και άλλο χρόνο. Ο δικαστής Μάικλ Μακσάντεν θα ορίσει την τρίτη του εκτέλεση για τις 31 Οκτωβρίου του 1982, όπου θα ήταν και η 8η επέτειος θανάτου του Τίμωθη. Ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να πάει τον Ρόναλντ μέχρι τον θάλαμο εκτέλεσης, όπως και να αλλάξει η μέθοδος από ηλεκτρική καρέκλα σε ένεση. Αν γινόταν αυτό, ο Ρόναλντ θα ήταν ο πρώτος κρατούμενος στη θανατική ποινή που θα εκτελεσόταν με αυτόν τον τρόπο. Όμως, το ανώτατο δικαστήριο και οι δικηγόροι κατάφεραν να δώσουν ακόμα μία παράταση στην εκτέλεσή του, όπως και το δικαίωμα νέες δίκης. Βέβαια, είδε, η νέα δίκη δεν θα γίνει και η τέταρτη ημερομηνία εκτέλεσης που θα οριστεί για τον Ρόναλντ είναι 31 Μαρτίου του 1984. Πάλι θα υπάρξει έφεση για παράταση, όμως αυτή την φορά δεν θα περάσει. Έτσι, τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου του 1984, ο Ρόναλντ, ο Μπράιαν θα εκτελεστεί. Τα τελευταία του λόγια θα είναι τα εξής. Αυτό που θα γίνει σε λίγα λεπτά είναι λάθος, αλλά όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Παρά το άδικο αυτής της εκτέλεσης, δεν χάνω την πίστη μου στη δικαιοσύνη. Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα κάποιον στα 39 χρόνια ζωής μου, όπως θέλω να ξέρετε ότι συγχωρώ όλους όσους πήραν μέρος στην εκτέλεσή μου. Τα αγαπημένα μου πρόσωπα θέλω να ξέρουν ότι θα τους αγαπώ για πάντα, όπως ευχαριστώ και όσους μου στάθηκαν στη φυλακή. Ο Θεός να σας έχει καλά. Καθώς η εκτέλεσή του έχει ξεκινήσει, έξω από την φυλακή έχουν μαζευθεί πάνω από 300 άτομα, τα οποία όταν ανακοινώθηκε η λήξη της εκτέλεσης, φώναξαν όλα μαζί trick or treat, όπως συνηθίζεται την ημέρα του Halloween. Ενώ υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν κατά της θανατικής ποινής και διαδήλωσαν κρατώντας γλυκά, όπως πάλι συνηθίζεται στο Halloween. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την υπόθεση. Σας περιμένω στην επόμενη.